επεισόδιο. Και στο τρίτο επεισόδιο επιτέλους ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρώτη αγωνιστική με την QPR. Έτοιμα όλα λοιπόν για την πρώτη αγωνιστική εναντίον της QPR στο Loftus Road. Ξεκινάει το παιχνίδι. Καλή χρονιά να έχουμε. Θέλω να κάνω το παιχνίδι μέσα στο γήπεδο της QPR. Να μην αφήσω να κάνει εκείνο το δικό του, θέλω την κατοχή. Έκανα όμως το πρώτο λάθος. Εγκαταλέγουμε στο δικό του λάθος εδώ. Πολλά μαρκαρίσματα βέβαια στην αρχή. Μπαλιά για τον Isla. Αλλά δεν ξέρω. Διαμέ περνάει. Με μπαλιά ήθελα να περάσω εκεί για τον Μπελενάντες. Κάποιο δεν τα κατάφερα. Ούτε τώρα για τον Γιέλαβιτς. Και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα και ο PR. Έκοψε ευτυχώς εκεί. Γρήγορα. Πριν μου πούμε φάτσα με τον Μακρέγκορ. Πεναρφά, ευκαιρία, εδώ για μια σέντρα χαμηλή, έδιωξαν παίκτες του PR. Προσπαθεί και πάλι να βγει στην κόντρα. Γυρίσω, κάνει και το λάθος εκεί. Δεν πρόλαβα να κάνω την μπαλή για ο Γιέλαβιτς. Θα τον έβγαζα το τατέτ. Αλλά έχει μπει η ομάδα, αλλά λείπει τελική πάσα. Παίξαμε γρήγορα εδώ. Ωραία, άνοιξε εδώ για τον Μίνος. Η σέντρα. Διώξαμε κεφάλι. Δεν έφτασε το κεφάλι του Γιέλαβιτς. Θέλω να πιέσω τις πρώτες πάσεις πριν γίνει στην αντιλογική σκηπέ, αλλά δεν τα καταφέρα να τον κόψω. Ούτε εδώ κράτησε την μπάλα του PR. Επικίνδυνα τώρα εδώ. Δεν είναι το πλεονέκτημα, κόντρα, κόρνερ. Από τις αναμπουμπούλες και από τις κόντρες κατάφερε να βγάλει φάση του PR. Και κίτρινη κάρτα. Δεν θέλω να κάνουμε πρώτα με πριν το σουτ. Μακγκρέγκορ δεν διώχνει καλά. Πέρασα, πήρα το φάουλ, τύπησε την μπάλα από γύρω, έξω τον φάουλ. Τέστη θα ματάρα σου, δεν θέλω μπροστά στην πίεση. Κόπηκε η πάσα μου. Βελεφνάντες, Βελεφνάντα, τέλος του πρώτου χρόνου. Χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση από τις δύο ομάδες. 0-0. Ο Ευρωχώρος έχει κλείσει καλά τους χώρους του PR. Και ο Ψάιτ και έβαλε και την μπάλα έξω μόνο του λοιπόν. Λάθος ο PR. Πέρασε εδώ η μπαλιά, Μπέλε Νάντες 0-1. Να το πρώτο γκολ, είναι φορμαρισμένος, το είδαμε και στο φιλικό 0-1 ο Μπέλε Νάντες. Η ισορροία εδώ την μπάλα, έσπασε ένα CPR με την μπάσα στον άξονα που πήρε ο Γιέλαβιτς, τη μοίρασε, κάθετη στον Μπέλε Νάντες,
0-1. Το πρώτο γκολ στο πρωτάθλημα είναι γεγονός και είναι από τον Αμπέλ Ερνάντες, ποιος άλλος. Με το χατρίκ στο φιλικό, σχολογία του είναι στα ύψη. Και η τελευταία μου αλλαγή θα είναι αργία Αμπέλ Ερνάντες, δύο Λούκο. Έτσι να γίνουμε γρήγορα μπροστά. Αν υπόψω να πάρω την μπάλα να κρατήσω και να πάω το χρόνο όπως και γίνεται. Θα τρέξω τώρα με τον Λούκο. Α, έφαγε αρκετό χρόνο. Τέλος 0-1. Πολύτιμη νίκη για το ξεκίνημα της σεζόν. 3 βαθμούς εκτός έδρας. Πολύ καλό ξεκίνημα να νομίζω. Όχι πάρα πολύ καλή εμφάνιση, όχι και κακή εμφάνιση όμως. 0-1 έγινε δουλειά με τον Αμπέλ Ερνάντες. Και έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, πρώτο εντός, με τη Stoke City λοιπόν. Όλα έτοιμα στο KC Stadium για την δεύτερη αγωνιστική, πρώτο παιχνίδι, συγγνώμη, εντός έδρας. Ελπίζω να πάρω το τρίποντο μπροστά στο κοινό μου και να κάνω και ακόμα καλύτερη εμφάνιση από ό,τι στο λόγο του Ζόλ στην πρώτη αγωνιστική. Με να το δούμε βέβαια. Δεν είναι ασήμαντος ο αντίπαλος του Στόουκ. Και μεγάλη ευκαιρία με τον Αρναούτοβιτς στο τέταρτο λεπτό. Κόλλησε ένα. Γιέλαβιτς το κονάκι, μπέδεψε εκεί το Ντιάνο. Αλλά κράτησα την κατοχή. Μπαλιά για τον Αμπέλ Ερνάντες και ο Μπέγκοβιτς θα μου πει όχι. Να έχει πρώτη δικιά μου μεγάλη στιγμή. Χάντλτσον στο κόρνερ. Βγαίνει ο Μπέγκοβιτς, τελειώνει τη φάση. Δεν ήταν καλό κόρνερ, ήταν καλή έξοδος του τερματοφύλακα της Στόουκ. Κερδίζω αμέσως πάλι την κατοχή. Δεν αφά, η σέντρα ήταν λίγο δυνατή, πέρασε από όλους, ο Γέλαβιτς όμως κρατάει την μπάλα. Δεν υπάρχει χώρος εκεί. Βρίσκομαι να πάει εκεί που είμαι κλεισμένος, ο Ζένι. Το αφήνει το χώρο, το σουτ, κόρνερ. Είχα εγώ τη φάση με τον Αμπέλ Ερνάντες, πρώτη είχε η Στόουκ με τον Αρναούτοβιτς στη κεφαλιά, από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια αξιοσημείωτη με τη φάση. Αμπέλ Ερνάντες, θα έξω τον καιρό. Ο Βίλαν τώρα. Και έχει μια σέντρα, η σέντρα δεύτερη φορά από τον Αρναούτοβιτς και το δεύτερο δοκάρι επικίνδυνο. Ούτε αυτή τη φορά μου σε στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Παιχνίδι πάει να κρυφτεί στον γκολ. Έτσι όπως εξελίσσεται. Ωραία αλλαγή εδώ του Γέλαβιτς με τον Αμπέλ Ερνάντες. Ευκαιρία, το σουτ. Έρχεται το ίνσο rebound 1-0. Thomas Ince. Στο 72 δίνει τη λύση. Σπάει την άνοιξη στο Στόουκ μετά το σουτ του Αμπέλ Ερνάντες. Ο Ince έρχεται στο rebound από δύσκολη γωνία. 1-0 με τον Thomas Ince και θα κάνει τις πρώτες αλλαγές. Ο Livermore στη θέση του Huddleston και στη θέση του Γέλαβιτς ο Σαγμπό. Πρέπει να κρατήσω αυτό το 1-0
και αν δεν ευκαιρία να το βρούμε. Το Μαξίνης λοιπόν εδώ στη λύση, δεν ήταν καλό το σουτ του... Ήταν βασικά καλό το σουτ του Άμπελ Ερνάντες, απλά ήταν καλή και η πρόβαση του Μπέγκοβιτς. Του πήγε δεύτερη φορά όχι, αλλά δεν πρόλαβε να γυρίσει στην θέση του την επέμβαση. Και εδώ έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά η Στόουκ, από πολύ νωρίς. Και ο Άμπελ Ερνάντες έχει και άλλη ευκαιρία. Η πάσα όμως στο Σαγκμπό και το 2-0 με το που μπήκε ο Σαγκμπό θα το κάνει, θα του χαρίσει έτοιμο γκολ ο Άμπελ Ερνάντες αυτή τη φορά, δεν σούταρε. Τράβηξε τον Μπέγκοβιτς έξω από το τέρμα του και ο Σαγκμπό σε κοινή ιστορία όπως και ο Τόμασίνς. Σε 78 νομίζω κλειδώνει με το δεύτερο τρίποντο για την ομάδα της Χάλ. Ιδανικό νομίζω ξεκίνημα στη σεζόν, 2-2. Το δεύτερο τρίποντο έρχεται εντός έδρας, 2-1, ξαναμπαίνει το παιχνίδι Στόουκ. Βγαίστηκε ένα πολύ κλείδο στο παιχνίδι, έχει χρόνο ακόμα τώρα. Είναι ανοιχτή όμως η άμυνα του Στόουκ, Μπεν Αρφά. Θα το κλειδώσει τώρα με 3-1, νομίζω τώρα ότι μπορούμε να μιλάμε για νίκη. 3-1 στο 84, πανηγύρια για τους παίκτες της Χάλ. Δεν παλιώνει για μέ, Μπεν Αρφά δεν αστοχεί. 3-1, πρώτο γκολ της εκείνης της σεζόν και θα πραγματοποιήσω και την τελευταία αλλαγή. Θα βγάλω τον Μπεν Αρφά που μόλις σκόραρε και θα περάσω μέσα τον Γκαστόν Ραμίρες. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να κινδυνέψω τώρα. Με 3-1 στο 86. Αλλά μπάλα είναι, δεν μου λες ποτέ. Εγώ θα γυρίσω την ομάδα μου πίσω. Ραμίρες. Ευκαιρία, Λίβερμορ. Πήγε το 4-1. Μπέγκοβιτς είπε όχι. Θα γίνει τελευταία επίθεση η Στόουκ. Η σέντρα, κεφαλιά. Τι είναι, γίνεται 3-2 εδώ. Νομίζω ότι αυτή ήταν η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Βολέ. Τέλος, 3-1. 3 βαθμοί, σύνολο 6. Δεύτερη νίκη, συνεχόμενη. 2-2, πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Αυτά για αυτό το επεισόδιο, φίλοι μου. 2 παιχνίδια, 2 νίκες. Έρχονται και άλλα παιχνίδια, ελπίζω να συνεχίσουμε τις νίκες. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, για χαρά!